Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν μια γλυκύτατη παρουσία της πολιτικής, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ. Καλώς την καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χουδαλάκη, ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Και ελπίζω έτσι να μην παρεξηγιόμαστε κιόλας. Στάσαμε σε μια χώρα που να πεις, ξέρω εγώ, μια κυρία ότι είναι όμορφη ή γλυκύτατη ή οτιδήποτε άλλο, παρεξηγείται σε τρελό βαθμό και τρελαινόμαστε. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Πολιτική κουβέντα τώρα και μάλιστα, πώς να πω, άγρια. Είναι hardcore αυτή η συγκεκριμένη συζήτηση. Γιατί έχει να κάνει με μια κίνηση που ευνηδίασε εμένα απολύτως, να πω την αλήθεια. Με ανθρώπους του Βενιζέλου που μίλησα, κανείς δεν το περίμενε. Μου λένε ότι είναι τσαντισμένος ο Σιμίτης, κάποιοι άλλοι φίλοι. Για βάλτε τα τώρα κάτω να μας τα αναλύσετε, γιατί είναι μια κίνηση που δεν ξέρω τώρα πώς να την ερμηνεύσουμε. Ακούστε, κύριε Χουδαλάκη, η πρόεδρος του Πασόκ, η Φόφη Γεννηματά, πήρε μια επιλογή. Μια επιλογή με πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύει ότι θα σηματοδοτήσει τη διεύρυνσή μας σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Και γι' αυτό καλούμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθούν στο Κινάλ, να έρθουν στο κίνημα αλλαγής, να έρθουν στο Πασόκ στις επόμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι κανένας χαρούμενος με όλες αυτές τις εξελίξεις. Είναι κάτι το οποίο όλους μας στεναχωρεί. Όμως μπροστά μας έχουμε εκλογές. Έχουμε τη μητέρα των μαχών που είναι οι εθνικές εκλογές. Πάρθηκε αυτή η απόφαση, προχωράμε με αυτή την απόφαση. Κυρία Γιανακοπούλου, εγώ θέλω να ακούσω την ερμηνεία του γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση για να γίνει κατανοητό. Αν έχετε δυσκολία, να σας πω εγώ ένα σενάριο και πέστε μου, Γιώργο μου, λες βλακίες. Ή Γιώργο μου, μάλλον έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι καταλαβαίνω εγώ. Θέλετε να δώσετε ένα στίγμα, να το πω έτσι, αντιδεξιάς συσπήρωσης. Θέλετε να δώσετε ένα στίγμα ότι θυμίζετε το Πασόκ που ήταν ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Και όταν βλέπεις το Βενιζέλο, θυμάσαι τη συγκυβέρνηση με τον Σαμαρά. Όταν βλέπεις το Βενιζέλο, θυμάσαι τον ΕΕΤΙΔΕ, ΠΑΛΒΑ, ΕΜΦΙΑ. Δεν σας βολεύει να είναι ο Βενιζέλος σε αυτό το νέο αφήγημα, τη νέα απόπειρα να μπείτε ως επικεφαλής του αντιδεξιού μπλοκ. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι και πέστε μου αν έχω δίκιο ή άδικο. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος στάθηκε στα δύσκολα, στην παράταξη και κυρίως στη χώρα. Και είναι μια πολιτική προσωπικότητα που έχει ένα τεράστιο βάρος. Και σίγουρα υπέστηκε ο ίδιος, αλλά και όλοι μας, μια πάρα πολύ, ξέρετε, αναλογικά πήραμε στην πλάτη μας ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, ειδικά όταν αναγκαστήκαμε να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσιογραφία όμως, η δάσκαλή μου, αλλά και τα παιδιά που κάτσαν δίπλα μου για να μάθουν τα λίγα που ξέρω, ακούνε μία συμβουλή. Μην ακούς τίποτα πριν το αλλά. Πάμε τώρα στο αλλά λοιπόν. Ο Βενιζέλος, αυτό, αλλά. Είμαστε λοιπόν περήφανοι για την ιστορία μας, για όλη την ιστορία μας, όσο κι αν, όπως σας είπα, πληρώσαμε ακριβά και χωρίς, νομίζω, πραγματικά να έπρεπε να ήταν έτσι, κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής θεώρησε ότι με τον κύριο Καμίνη, με αν θέλετε ό,τι σηματοδοτεί, το οποίο είναι ευρύτερο, είναι πέρα από το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τα κλειστά, αν θέλετε, σύνορα, έτσι όπως ήμασταν. Μα ο Καμίνης. Το Πασόκ. Θεώρησε λοιπόν, θεώρησε και πήρε αυτή την επιλογή για να σηματοδοτήσει ότι είναι κάτι ευρύτερο από απλά το Πασόκ. Πάντως, κυρία Γιανακοπούλου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε επίπεδο βάρους προσώπων δεν είναι αντίβαρο του Βενιζέλου ο Καμίνης, όπως και να τον ζυγίσουμε. Ο Καμίνης δεν ξέρω αν εκπροσωπεί κανένα ρεύμα που δεν το πήρα εγώ χαμπάρι τόσα χρόνια. Ή αν ξέρω εγώ για το χώρο της κεντροαριστεράς είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο που έχω υποτιμήσει. Δεν είναι ο Γλέζος. Ο Βενιζέλος είναι ο Βενιζέλος. Δηλαδή φεύγει ο Βενιζέλος, ανοίγει μία τρύπα και την καλύπτει ο Καμίνης μεταξύ μας. Δηλαδή δεν μου κάνει. Θα σας το ξαναπώ. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι νομίζω ο καλύτερος κοινοβουλευτικός ο οποίος έχει περάσει και από εκεί και πέρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε πλάτη στα δύσκολα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο ή κάτι παραπάνω. Γιατί αυτό είναι μια απόφαση της Προέδρου. Είναι κάτι το οποίο είναι στη διακριτική της ευχέρεια ως Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής το να μπορέσει να φτιάξει το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να
επικεντρωθούμε είναι η εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας. Πάντως θα πάτε στην εκλογική μάχη, κυρία Γιαννακοπούλου, τα ξέρετε, είστε ασθενεότατοι και τα λοιπά, είστε γέμπεροι. Τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Η εκλογική μάχη πολλές φορές σημαδεύεται, σηματοδοτείται και από τη συγκυρία. Εσείς τώρα θα πάτε σε εκλογές λιγότερο από 40 μέρες, έτσι δείχνουν όλα τα πράγματα, έχοντας αυτή την κουβέντα. Ο Βενιζέλος του Βενιζέλου, ο Βενιζέλα. Στην εκλογική μάχη πρέπει να πάμε ενωμένοι. Και το καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπορέσει να, το κίνημα αλλαγής πρέπει να μπορέσει, αν θέλετε, να πάει ενωμένο, χωρίς πληγές και να μπορέσουμε να δώσουμε αυτήν την μάχη. Αγαπητή μου Νάντια, έχετε ήδη αποχωρήσεις. Και αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό, θα έχετε κι άλλες. Εγώ θα σας πω το εξής. Αντιλαμβάνομαι όλο αυτό το οποίο λέτε. Και όπως σας είπα, όλοι μας έχουμε μέσα μας και πολύ μεγάλη λύπη, στεναχώρια και ανησυχία. Από εκεί και πέρα όμως, το ζητούμενο είναι να συζητήσουμε, να δούμε και να αντεπιτεθούμε, βλέποντας όλη αυτή την εκλογική συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο τώρα. Ποια συντριβή και του το ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλο θέμα είναι εμείς. Ναι, δεν υπήρξε συντριβή στις προηγούμενες. Εγώ θα σας πω, εμείς λοιπόν πρέπει να ξαναπούμε το ρόλο μας και να ξαναπάρουμε θα το σας χώρο πω τι μας. Διαβάζω, γιατί με ξέρετε τόσα χρόνια και εγώ μισόλογα δεν έχω. Είναι μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, είναι επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη ήττα αλλά επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεσπόζει στο χώρο που σημαδεύετε κι εσείς. Εσείς δεν ανεβήκατε σε ευρωεκλογές για παράδειγμα. Δεν είχατε άνοδο για να πω, κοίτα να δεις, έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι ψήφοι επέστρεψαν στη δεξαμενή της κεντροαριστεράς και κάνανε επιλογή στη Φόφη αντί για τον Αλέξη. Θα μου έκανε κάτι. Εγώ αυτό που βλέπω είναι όλοι μαζί να δουλεύετε για τον Κυριακό. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό δεν συμφωνήσω μαζί σας. Γιατί κάτω από συνθήκες, αν θέλετε, ενός πολύ μεγάλου διχασμού και διπολισμού, κάτω από τόση πίεση την οποία δεχτήκαμε, εμείς αντέξαμε και πήραμε ένα ποσοστό 7,7. Το οποίο ήταν σχεδόν το ίδιο ποσοστό από το 8 που ήταν των προηγούμενων ευρωεκλογών. Ξέρετε όμως, επειδή γράφτηκε. Ανεβάσαμε τη δύναμή μας από τις εθνικές εκλογές. Επειδή. Το οποίο εντάξει, είναι πολύ δεχτών, ανεβήκατε από τις εθνικές, πέσατε έστω και λίγο από τις ευρωεκλογές. Εγώ θέλω να σας πω πάντως κάτι που γράφει και θα το διαβάσατε, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έπαιξε για κανένα ρόλο σε αυτή την απόφαση της Φόφης Γεννηματά για τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Γράφτηκε ότι ο Βενιζέλος μόνο στις προηγούμενες εκλογές, μόνο του, πήρε περισσότερο. Εδώ εσείς υποτίθεται ότι έχετε κάνει μια ας πούμε πανστρεατιά από την οποία έχετε απώλειες. Έφυγε ο Θεοδωράκης με το ποτάμι του. Έφυγε ο Θεοχαρόπουλος να πάει στο Υπουργείο Τουρισμού όπως όλα δείξανε. Τώρα φεύγει και ο Βενιζέλος. Δηλαδή, ποια είναι η δημοκρατική συμπαράταξη που φτιάχνετε, ποια είναι αυτή η καινούργια μορφή ας πούμε της κεντροαριστεράς υπό το Πασόκ ή με το Πασόκ. Προχωρούμε με αυτό το οποίο έχουμε. Προχωρούμε με αυτό το οποίο έχει, αν θέλετε, μείνει δυνατά με βάση τις αρχές μας και τις αξίες μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στις επόμενες εκλογές αυτό το οποίο θα κριθεί θα είναι το ποιος τελικά θα μπορέσει να εκφράσει αυθεντικά το χώρο τον προοδευτικό, το χώρο της κεντροαριστεράς. Και η μεγάλη μάχη θα δοθεί ανάμεσα στο κίνημα αλλαγής και τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κεντροαριστερά σε καμία περίπτωση. Σίγουρα δεν είναι αριστερά. Είναι ημιτασιόν, είναι fake αριστερά και καλούμε τον κόσμο να γυρίσει στο σπίτι του. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και ζητάμε τη στήριξη του κινήματος αλλαγής με απαλλαγή από το ΣΥΡΙΖΑ και απαλλαγή από τη συντήρηση και τις συντηρητικές και δεξιές πολιτικές. Για εμάς αυτό είναι το μεγάλο θέμα, γι' αυτό θα παλέψουμε. Δύο τελευταία πράγματα θέλω να ρωτήσω. Το ένα έχει ιστορική αξία, το άλλο αφορά το παρόν και το μέλλον και για τον κόσμο έξω, όχι μόνο για το κόμμα σας. Το ιστορικό που θέλω να πω είναι, αν τα θυμάμαι καλά, εκλέγεται ο Σιμίτης, διώχνει τον Λαλιώτη. Εκλέγεται ο Παπανδρέου, διώχνει τον Σιμίτη. Εκλέγεται η Φόφη, διώχνει τον Βενιζέλο. Μήπως τρώτε τα παιδιά σας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το Πασόκ το είχε αυτό το χαρακτηριστικό, δυστυχώς, διαχρονικά.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από το παρελθόν μας. Μήπως τη συνταγή, και κυρία Γιαννακοπούλου. Το μεγάλο ζητούμενο είναι, όπως σας είπα, μήπως τη συνταγή την εφαρμόζει η Φόφη, ελπίζοντας ότι και αυτή θα κερδίσει από τις απομακρύνσεις, γιατί στο παρελθόν, επειδή εγώ είπα τη σειρά, λέω ότι όσοι απομάκρυναν κάποιον, κερδισμένοι βγαίνανε. Λέω εγώ τώρα, ας πούμε, το φτωχό μου το μυαλό. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα θα το δούμε μέσα στον επόμενο μήνα. Στις 7 Ιουλίου θα ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών. Τελευταία... Εγώ θέλω να πιστεύω και θα δώσω όλο μου τον αγώνα, όσο αν, όπως σας είπα, στεναχωρημένοι και αν είμαστε, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το κίνημα αλλαγής για την πατρίδα. Τελευταία μου ερώτηση, κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί έχω εδώ το απέναντί μου το Μυρίδη, ο οποίος μου μαστιγώνει για τους χρόνους. Λοιπόν, θα σας ρωτάει όλος ο κόσμος. Πες ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω τον Τσίπρα, θα έρθω να ψηφίσω τη Γιαννακοπούλου, τον Παύλο που είσαστε μαζί στην εκπροσώπηση του κόμματος και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο. Εσείς θα κάνετε την επόμενη μέρα, αν χρειαστεί, να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεργαστείτε. Γιατί αντιδεξιά ρητορία, αλλά με ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, δεν περπατάει. Καταρχάς, κρίσιμο, νομίζω, και καθοριστικό είναι πρώτα απ' όλα να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός και να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα με βάση την κρίση του ελληνικού λαού. Κανείς δεν μπορεί να μιλάει πριν υπάρξει η τοποθέτηση των Ελλήνων. Ναι, αλλά αυτή θα είναι η ερώτηση που θα δέχεστε και το ξέρετε. Βεβαίως. Όλος ο κόσμος θα λέει τι θα κάνετε αν χρειαστεί να συνεργαστείτε. Θα πάτε, δεν θα πάτε. Εμείς δεν διεκδικούμε το ρόλο του ρυθμιστή ή του τροχονόμου, αν θέλετε, των εξελίξεων. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Είμαστε αυτόνομη πολιτική δύναμη. Δεν είμαστε ούτε συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία περίπτωση. Και ο δικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε με το προοδευτικό μας πρόγραμμα στην ανατροπή των πολιτικών, προκειμένου να έχουμε μια προοδευτική πολιτική διακυβέρνηση στη χώρα μας. Επειδή ψηλιάζομαι, προοδευτική διακυβέρνηση με ποιον όμως? Στήριξη. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι να ενισχυθεί το κίνημα αλλαγής για να μπορέσει να επιβάλλει την. Κυρία Γιαννακοπούλου, ακόμα και αν κάνατε τη μεγαλύτερη μαγιά με την απομάκρυνση του Βενιζέλου και τριπλασιάσετε τα ποσοστά σας για να κάνετε προοδευτική διακυβέρνηση, πρέπει να την κάνετε με κάποιον. Ποιος είναι, αυτή είναι η ερώτηση. Θα μπορούσατε να κάνετε προοδευτική διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή θα μπορούσατε να κάνετε προοδευτική διακυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν προκύπτουν οι αριθμοί, δηλαδή. Μπακαλίστικο είναι, αλλά. Να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Μα είδατε ότι ήμουν large πολύ, εγώ σας είπα. Τριπλασιασμό να πετύχετε. Κύριε Χουδαλάκη, σίγουρα δεν ήταν προοδευτικές πολιτικές όλο αυτό το οποίο είδαμε τα τελευταία 5 χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό το οποίο ζήσαμε. Το σφιχτό αγκαλισμό με τον Πάνο Καμένο και την ακροδεξιά. Οι συντηρητικές πολιτικές. Το yes, sir. Στην κυρία Μέρκελ και στους συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης. Όλο αυτό δεν ήταν πρόοδος. Δεν είναι προοδευτική πολιτική. Επειδή ψηλιάζομαι ότι δεν υπάρχει καμία. Δεν υπάρχει... Από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν είναι λύση ούτε η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε η επιβολή συντηρητικών πολιτικών και η συνέχιση του. Επειδή ψηλιάζομαι ότι όσο και να επιμείνω, απάντηση θα πάρω. Αυτή εξάλλου και η δουλειά. Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, πολύ ευχαριστώ για τη δουλειά. Τη σημερινή την κουβέντα αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου του Κινάλ.